So here we are, I'm Manu Chao. I'm here with the compañeros of VIOME, and I'm here to express my solidarity with them. Tomorrow is an important day, and we really all hope that it's going to be positive, and the process can keep on and grow and grow. And here I am to express my solidarity. For years I know about the problem, and we meet together, and with all my heart I hope it's gonna be good, and you can count on me for anything that I can do to help. That's it. To add also about the strike with school, yes, that's also tomorrow. Also tomorrow, school, yes, and also express my solidarity for all the school year struggle, for sure. It's a long struggle for a long time, and also hope it will go in a positive way for the common sense, I should say. We are very happy for your solidarity, and also every time that you can you express your solidarity in general in the movements. And I mean, as curious as VIOME, for us it's very, it's me that thank you for all this lesson of fighting and of perseverance. I don't know the word in English, but all what's happening in VIOME or in curious, it's very important for everybody, because it's a lesson of fighting and perseverance. I don't know if it's a good word in English, perseverance. And I hope, I really, really hope that the process will go on in the most positive way as possible, and the results will be positive. Εκεί υπογράφουν έξι δικαστές, ανώτεροι δικαστές, που αυτό δεν προσβάλλεται. Πρέπει δεν προσβάλλεται από τον αυτοδιοργανισμό από μια δουλειά δικασία. Πρέπει να πάει στα διοικητικά δικαστήρια. Είναι έξι ανώτεροι δικαστές αυτοί που υπογράφουν, για να μην μπούμε στη διαδικασία του πληστηριασμού. Και αυτό με κάποιο ψευδή στοιχείο βέβαια. Κατά πάσα πιθανότητα εισηγείται από την πτωχεύσεων, ένα στοιχείο που λέει ότι εμείς ματαιώσαμε πληστηριασμό. Εμείς δεν ματαιώσαμε κάποιο πληστηριασμό, δεν είπαμε καμιά φορά ότι είμαστε εδώ πέρα για να δείξουμε απλώς την παρουσία μας, είμαστε για ένα συγκεκριμένο σκοπό, αλλά αυτό που έγινε είναι να μην βρεθεί κανένας, να μην υπάρχει κανένας ενδιαφερόμενος για να δώσει μια προσφορά. Και όχι ότι ματαιώσαμε πληστηριασμό. Με αυτό το επιχείρημα πήρε τις έξι υπογραφές, και εμείς έχουμε μπει στη διαδικασία να το ματαιώσουμε. Αυτό μέσω διαδικασιών, δικαστικών διαδικασιών. Αυτό θα γίνει αύριο. Αυτό όμως σημαίνει ότι αρχίζει αυτό το επίσημο κράτος που βρίσκεται απέναντι και οι μηχανισμοί του να φοβούνται ακριβώς αυτό το πράγμα. Να βλέπουν ότι ο εχθρός είναι αυτό ακριβώς το πράγμα που πάει να γίνει, που να δημιουργηθούν εστίες για μια άλλη οικονομία, για μια άλλη κοινωνία, που στηρίζουν πολλοί άνθρωποι, και εκεί πέρα φαίνεται, ας πούμε, ότι ένα μέρος του κινήματος που είναι ο Manu Chao, έρχεται σε κάθε περίπτωση, όπου και όπου βρίσκεται στην Ελλάδα, έρχεται να στηρίξουν αγώνες VIOME, και αυτό ακριβώς φοβούνται, ότι μήπως ακριβώς γίνονται πολλοί αυτοί που στηρίζουν την αγώνα και έχουμε τη δυνάμεις να περάσουμε σε κάτι άλλο. Γι' αυτό και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη δήλωση, και πιστεύω να τον έχουμε μαζί μας και σε άλλους αγώνες.